Τι έχει γίνει τώρα με τον Λάκη Λαζόπουλο και μια πολύ διάσημη πολιτικό, η οποία θα την έχουμε σε λίγο. Διάσημη βουλευτή, γνωστή βουλευτή. Mm-hmm. Πολύ γνωστή. Τι ακριβώς έχει γίνει? Ο Λάκης Λαζόπουλος μέσα από τον Αντένα, στην σάτυρα που έκανε, υποδιόμενος την πλούσια κυρία από τους 10 μικρούς μίτσους. Ναι. Έκανε ένα σχόλιο μέσα στην σάτυρα, χαρακτηρίζοντας την συγκεκριμένη κυρία, έτσι υποδιόμενος ξαναλέμε αυτόν τον ρόλο, ως ξινή και ξυπασμένη και λέγοντας ότι ψωνίσαμε από σβέρκο όταν βγαίνουν στον αέρα και έχουν βγει στην επικαιρότητα. Από ό,τι καταλάβατε μιλάμε για την κυρία Αυλονίτου. Mm-hmm. Κυρία Αυλονίτου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πώς αισθανθήκατε όταν είδατε τη σάτυρα του Λάκη Λαζόπουλου να σας λέει ξινή και ξεσπασμένη? Ξυπασμένη. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν με πήρανε τηλέφωνο και από άλλη εκπομπή, χωρίς να έχω δει το βίντεο και χωρίς να έχω δει την εκπομπή, οπότε δεν ήξερα και το περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως μου κάνει εντύπωση ότι μέσα στα λεγόμενά μου αποκρύψανε την ουσία της των λεγόμενων μου, η οποία ήταν ότι είναι μια σατυρική εκπομπή και κάθε τέτοια εκπομπή και κάθε σάτυρα μάλλον είναι καλοδεχούμενη. Αυτό δεν το είπα μία φορά, το είπα και στην αρχή και στο τέλος. Επιμένοντας να απαντήσω σε κάτι που εγώ δεν ήξερα το περιεχόμενο σε συγκεκριμένες αναφορές και λέξεις, απάντησα γενικά ότι αναφερόμενοι σε αυτό που είπα. Το Λαζόπουλο. Τον είπατε κομπλεξικό στην πρωινή στο έψιλον. Γιατί είναι καινούργιο. Είπα ότι είναι μια εκπομπή σατυρική και αυτό απεκρίνει. Και αυτό είναι άσχημο που κάνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είπα ότι είναι μια σάτυρα και η σάτυρα είναι καλοδεχούμενη. Αυτά τα λεγόμενα φύγανε. Κομπλεξικό τον είπατε, κυρία Αυλονίτου. Ναι. Κομπλεξικό τον είπατε. Μια δήλωση κι εγώ. Σε μια αναφορά το τι υπόθηκε για μένα, που πολύ κλειστά και χωρίς να ξέρω το περιεχόμενο της εκπομπής, απάντησε σε ένα γενικό θέμα, γιατί πολλές φορές υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που κρίνουν τις γυναίκες είτε από τον τίσιμό τους είτε από την πολιτική τους τοποθέτηση. Κύριε Αυλονίτου, ισχύει ότι σας έβαλαν χέρι από το Μέγαρο Μαξίμου επειδή επιτεθήκατε στον κύριο Λαζόπουλο? Επειδή έχει βγει στο διαδίκτυο, κύριε Αυλονίτου, έχει βγει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί ότι ενοχλήθηκε ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός, επειδή μιλήσατε με άσχημο και απαξιωτικό χαρακτηρισμό για τον κύριο Λαζόπουλο και σας έβαλε στη θέση σας και να σας πει να τα μαζέψετε πίσω αυτά που είπατε για τον Λαζόπουλο. Αυτά είναι όλα ψέματα, είναι ψυχοπατίες. Ναι. Σε κάθε περίπτωση ο κύριος Λαζόπουλος είναι ένας σατυρικός ηθοποιός και τίποτε, και δεν έχω κανένα θέμα μαζί του. Έχω θέμα όμως με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που διαδίδουν αυτά τα πράγματα. Προφανώς λοιπόν τους ενοχλώ ως πολιτικός, για τον πολιτικό μου λόγο, γιατί λέω τα πράγματα όπως πρέπει και δεν αφήνω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συκοφαντούν και να ψευδολογούν καθημερινώς για πράγματα που κάνει η κυβέρνηση και να μην λένε την αλήθεια όπως είναι. Κύριε Αυλονίτου, άρα διαψεύδεται, μισό λεπτό, άρα διαψεύδεται, κυρία Αυλονίτου, τα όσα γράφουν τις τελευταίες ώρες ότι από το γραφείο πρωθυπουργό σας πήραν και σας είπαν να ανασκευάσετε και να τα πάρετε πίσω αυτά τα οποία είπατε για τον Λάκη Λαζόπουλο? Βεβαίως τα διαψεύδω και μόνο αυτά. Εδώ, δεν σας πει το γραφείο πρωθυπουργού. Εδώ κάθε μέρα διαδίδουν πράγματα ψέματα για την πολιτική, για τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Κάθε μέρα λέγονται ψέματα. Προφανώς λοιπόν έχω στοχοποιηθεί κι εγώ ως άνθρωπος που βγαίνω στην τηλεόραση και μιλάω για αυτά. Κάτι θέλω να πει ο συνάδελφος. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το γεγονός ότι έχει αποκοπεί από την εκπομπή ότι εγώ είπα ότι είναι μια σατυρική εκπομπή και είναι καλοδεχούμενο κάθε σχόλιο και μέσα στα πλαίσια να απαντήσω στη συγκεκριμένη λέξη είπα ένα γενικό σχόλιο, εντάξει, αυτό είναι διάδοση ειδήσεων με διευκρευλωμένο τρόπο. Απλά επειδή εγώ άκουσα τη δήλωσή σας το πρωί. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι ένας πετυχημένος άνθρωπος και ως τέτοιος έχει και επικριτές σκοντρούς αλλά και ανθρώπους που τον αγαπούν και τον σκοτώ. Πάντως τα γυρίζετε λίγο, κύριε Αυλονίτου. Μισό λεπτάκι, για πες, συνάδελφε. Ακούστε μάθετε λίγο. Και εσείς τα είπατε, δεν τα είπαμε εμείς. Ακούστε λίγο τι είπατε. Την άκουσα το πρωί τη δήλωσή σας. Έχουν δυσκολία να δεχτούν μια ωραία γυναίκα η οποία είναι πολύ ομορφωμένη και έχει πολιτικό λόγο. Τι άλλο να σας πω, αυτός ο συνδυασμός σκοτώνει για μερικούς κομπλεξικούς. Μας περισσεύουν οι κομπλεξικοί στην Ελλάδα. Δεν ήταν αυτή η απάντηση για τον Λάκη Λαζόπουλο? Όχι, δεν ήταν. Η απάντηση ήταν ότι είναι μια σατυρική εκπομπή που δεν το βάλανε και το έχω πει. Έχουμε το χητικό, παρακαλώ.
Μισό λεπτό. Είναι τρεις φορές μέσα στην ομιλία είπα ότι είναι μια χαρακτηριστική εκπομπή και είναι καλοδεχούμενη κάθε σάτυρα και επιμένοντας να απαντήσω σε μια λέξη που υπόθηκε για μένα, χωρίς να ξέρω το συνολικό περιεχόμενο, απάντησα σε αυτή τη λέξη. Έκανα λάθος να μην έχω δει το περιεχόμενο. Μα του είπατε, τι μας περισσεύουν οι κομπλεξικοί στην Ελλάδα. Όχι. Εσείς ήσασταν. Γιατί δεν είπατε και το άλλο που είπα, το πρώτο και το τελευταίο, πώς τέλειωσε, ότι στη σάτυρα όλα είναι καλοδεχούμενα. Η απάντησή μου λοιπόν, για να ξέρετε, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω, απαντάω γενικά. Έτσι, γιατί μιλάω στον πληθυντικό, γιατί έχω συναντήσει πάρα πολύ κόσμο να μιλάει για μένα, όχι για τις πολιτικές μου θέσεις και τον τρόπο που ξέρω να τις τεκμηριώνω, αλλά να μιλάει είτε για το πώς δίνομαι, είτε ότι, τι μόρφωση έχω, δηλαδή χωρίς να έχουν επιχειρήματα, να τα χρησιμοποιούν αυτά που είπε ο κ. Πρόεδρος. Είναι πρώτος ο Νικός όμως. Προφανώς δεν με ήξερε και πριν, όχι, δεν με ήξερε ούτε ποια είμαι, ούτε πώς δίνομαι, ούτε τι κάνω στη ζωή μου. Δηλαδή φαίνεται ότι απευθύνεσαι στον κύριο Λαζόπουλο, δεν μιλάτε γενικά. Τουλάχιστον οι τηλεθεατές αυτό κατάλαβαν. Ναι, παρακάτω όμως τι λέω, ότι είναι ικανή, το αναφέρω, το συνεχίζω στο πληθυντικό. Εν πάση περιπτώσει, για να το κλείσουμε εδώ. Εγώ και μου κάνει εντύπωση, κύριε Βρολίτου, ότι είναι το Έψιλον, ένα κανάλι που στηρίζει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κανάλι γραμμής δικός, δικιά σας. Ποιο πράγμα? Το Έψιλον, το κανάλι ως κανάλι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κανάλια που μας στηρίζουν, Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θέλω με τη δημοσιογραφία ή το ρεπορτάζ να βγαίνει όπως πραγματικά είναι. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπα και το αποκόψανε, γιατί ξέρετε εσείς οι δημοσιογράφοι παίρνετε αποσπασματικές ειδήσεις, οι δηλώσεις και τις κολλάτε όπως θέλετε. Δεν είναι έτσι. Δεν το κάνουμε όλοι αυτό το πράγμα. Δεν συμφωνεί αυτό το πράγμα, κυρία Βλονίτου. Εγώ διαφωνώ. Ως νέος δημοσιογράφος δεν συμφωνώ σε αυτό που λέτε, ότι παίρνουμε κομμάτια απομονωμένα. Δηλαδή τώρα συκοφαντείτε, κυρία Βλονίτου, τους συναδέλφους του Έψιλον. Μισό λεπτό, κυρία Βλονίτου. Συκοφαντείτε όμως τώρα και εσείς τους συναδέλφους του Έψιλον ότι σας κάναν στη μονταζιέρα να σας βγάλουν διαφορετική. Όχι, λέω ότι στην αρχή και στο τέλος η ουσία της υπόθεσης ότι είναι μια χατηρική εκπομπή και κάθε σάτυρα είναι καλοδεχούμενη. Αυτές οι δηλώσεις απεκρίθησαν. Για να κλείσουμε αυτό εδώ, λέω, να ξανατονίσετε και να πείτε και ότι διαψεύδετε ότι από το γραφείο Πρωθυπουργού σας δόθηκε εντολή να τα μαζέψετε όσα είπατε, ναι, για τον Λαζόπουλο. Να βεβαίως το πείτε. Θα διαψεύδω. Μάλιστα. Και θέλω να πω ότι έχω ενοχλήσει πάρα πολύ για τον πολιτικό μου λόγο τους πολιτικούς μου αντιπάλους για να λένε αυτά που λένε και να συνεχίζουν να προσπαθούν να με στοχοποιούν με τέτοιο άσχημο τρόπο και όχι με πολιτικά επιχειρήματα.